Pick and roll με τον Σκορδέλη να δέχεται block από τον Davis. Βασιλόπουλος στο lay-up. 8-4 από τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο μετά τη συνεργασία. Ωραία η προσποίηση και δείχνει την κλάση του εδώ ο Χάνλαν. 3-15 για τον Ηρακλή. Σαλούστρος εδώ τελειώνει τη φάση με goal foul. Αγραβάνης του έκλεισε τον αριστερό διάδρομο ο Σούλερ. Καλή άμυνα από τον Ηρακλή. Τελείωμα από τον Σμιθ που είναι πολύ αθλητικός και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι πολύ γρήγορος ο δυναμικός γκάρ forward. 16-10. Αγραβάνης κάνει ντουέτο με τον Σμιθ. Πάει να του κλέψει την μπάλα ο Αμερικανός. Χάτσερ δεν βρίσκει καλό πάτημα. Σαλούστρος όμως το επιχειρεί και ευστοχεί. 19-10 από τον Χρήστο Σαλούστρο. Γκρέι. Τον παρακολουθεί ο Μανολόπουλος. Εννοείται ότι είναι πολύ πιο γρήγορος ο Γκρέι και τελειώνει τη φάση. Εδώ η άμυνα του Ηρακλή δεν ήταν διαβασμένη. 24-10. Ο Χάνλαν χωρίς οροπία. Το ξέρει καλά αυτό και θα ευστοχίσει. 24-12 για τον Ξανθόπουλο. Προσποιείται. Θα σουτάρει για δύο. Θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Γκάρετ. Δίνει γρήγορα την μπάλα στον Χάνλαν. Αυτή είναι πολύ ωραία φάση. Συνεργασία τριών παικτών. Τελείωμα από τον Ντέιβις. Δεν ρίσκαρε κάρφωμα. Ξανθόπουλος ζητάει τη βοήθεια και του Μόρισον. Κλέβει και την μπάλα. Σαλούστρο στον ευνηδιασμό. Θα πατήσει με το αριστερό χέρι και θα τελειώσει τη φάση. Ένα ακόμη double score. 28-14. Με την ταχύτητά του θα περάσει και με το floater θα εκτελέσει. Ωραία προσπάθεια από τον Brian Blake. Blake για τον Βασιλόπουλο. Ωραία η προσπάθεια. Δεν τα καταφέρνει ο Χάτσερ, γκρινιάζει για φάουλ. Κλέβει όμως ο Μπλέικ που θα φτάσει στο κάρφωμα για το 71-57. Ο Γκρέι θα σουτάρει από μακριά. Επιθετικό rebound από τον Μπλέικ. Νομίζω ότι τώρα... Όχι, ο Μπλέικ γύρισε προς τον πάγκο του και ενώ ήθελε να σταματήσει την επίθεση, είχε την οδηγία να εκδηλώσει την επίθεση και να εκτελέσει. Το τελικό σκορ, κυρίες και κύριοι, 75-59.